Με σκοπό να μην πέσει θύμα έκπληξης από την επανομή, παρατάχθηκε η νίκη, η οποία μπορεί να λαχτάρισε. Κατάφερε όμως και αντέστρεψε το αρνητικό κλίμα του αγώνα και έφτασε από εκεί και πέρα σε μια εύκολη επικράτηση με σκορ 4-1. Η νίκη άνοιξε νωρίς το σκορ, σέντρα του Κοντοδήμου στο 19ο λεπτό. Χάρης Παπάς με σουτ θα σημειώσει το 1-0 για την νίκη Βόλου. Η Κιανόλευκη δεν ήταν το ίδιο καλή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και οι φιλοξενούμενοι ευνηδίασαν, ισοφαρίζοντας με τον Τσανδάρη σε 1-1 στο 31ο λεπτό του αγώνα. Η νίκη μπορεί να λαχτάρισε, αλλά τελικά στο δεύτερο μέρος πέτυχε ακόμη 3 τέρματα. Ο Σικαλόπουλος στο 62 του αγώνα βρέθηκε απέναντι από τον Βούρα με τη φάση να περνάει ανεκμετάλλευτη για τους φιλοξενούμενους. Και ενώ η νίκη δεν έπειθε με την απόδοσή της, προκαλώντας τις χλιαρές αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της για την εμφάνιση, ήρθε ο Μπόζι Νταρτάντιτς με σουτ φωτοβολίδα να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Μαλαμί και να σημειώσει το 63 το 2-1, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Όταν το άγχος έφυγε από όλους στη νίκη, και οι Ανόλευκοι έφτασαν στο 75 στο 3-1 μετά από σέντρα του Λαλίν και κεφαλιά του Φλίγκου προκενής εστίας. Η νίκη πλέον είχε απελευθερωθεί και έτσι δημιούργησε κάποιες φάσεις για να πετύχει επιπλέον τέρματα. Ο Κυριάκος μόνος στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και ο Μαλαμής έδιωξε σε κόρνερ, ενώ στο 78 ο Λαλίν έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 81ο λεπτό οι Κιανόλευκοι θα κερδίσουν πέναλτι σε ανατροπή του Φλίγκου από τον Μαλαμί. Την εσκάη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Πουρτουλίδης, ο οποίος σημείωσε το 4-1 για την νίκη. Νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο ο νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργούσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Που ίσως η έκβαση του παιχνιδιού να ήταν και διαφορετική. Χωρίς αυτό όμως να μειώνει τη νίκη της νίκης Βόλου, που ήταν πέρα για πέρα πεντακάθαρη. Εμείς απλά λόγω βαθμολογικής θέσης ήρθαμε να παίξουμε ελεύθερα και χωρίς σκοπιμότητες. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν, 8 παιχνίδια που έχουμε, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όπως παίξαμε σήμερα, θα παίξουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ελεύθερα, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς σκοπιμότητας, να μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Χαραλαμπίδη και στην ομάδα του να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει και προσωπικά ο κύριος Χαραλαμπίδης και γενικά σαν ομάδα. Από την εμπειρία μου, σαν προπονητής, γνωρίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα και το έλεγα στους παίχτες μου μετά το μάτσο με την Μπασαρεκό. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την επανομή, γιατί αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Ο αντίπαλος έρχεται πάρα πολύ ελεύθερο να παίξει ποδόσφαιρο και φοβόμουν αυτή τη χαλαρότητα, την οποία την είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήμασταν πολύ σοβαροί, αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έχει πολλή ποιότητα. Και εκεί που έπρεπε να χτυπήσει, χτύπησε και πήρε το μάτς που μπορούσε να ήταν το σκορ μεγαλύτερο. Θέλω να δώσω καρδιά στα παιδιά, πρέπει να μας γίνει το πρώτο ημίχρονο μάθημα. Σκύβουμε το κεφάλι και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι 1-1 για να φτάσουμε στο στόχο. Καθαρά αγωνιστικά έως το 67 θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της επανομής από το Δεκέμβριο τον οποίο έχω έρθει στην ομάδα. Ίσως έχουμε απελευθερωθεί, δεν έχουμε άγχος διότι θεωρούμε ότι έχουμε πέσει ήδη. Η νίκη Βόλου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους παίχτες. Υγιής ομάδα όπως φαίνεται. Εμείς είχαμε, όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε τουλάχιστον 4 με 5 φάσεις, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 67 για να κάνουμε το 1-2. Όλα τα παιχνίδια της Β' Εθνικής είναι δύσκολα. Το γνωρίζαμε αυτό, όπως είπε και ο προπονητής μου πριν. Μπήκα μέσα, ευτυχήσαμε να ανοίξουμε το σκορ. Δεχθήκαμε προς το τέλος του ημίχρονου ανέλπιστα ένα γκολ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, και όταν βρήκαμε τον εαυτό μας, πιστεύω δείξαμε ποιοι είμαστε. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την πίεση του πρωταθλητισμού και πως κάθε παιχνίδι διεκδικούμε την νίκη και μόνο αυτή. Το ίδιο θα πάμε να κάνουμε και στα Γιάννητσα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τη στήριξη. Ευχαριστώ.